και πρότεινα να διατηρηθεί το καθεστώς όσο έχει σήμερα. Δηλαδή, όπως δεν πάει ένα ταξί από τη Λιβαδιά να κάνει, να κάνει έδρα στο Κυριακή ή στη Λάβια, έτσι και αντίστροφα. Άρα λοιπόν, να μην έρχονται δηλαδή αυτά τα ταξί από αυτές τις τοπικές κοινότητες, όλα να κάνουν, να σταθμεύουν, να κάνουν, πώς το λέμε το πιάτσα, 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 πιάτσα μέσα στα σημεία που έχουμε καθορίσει τη Λιβαδιά. Είναι να έχουν έδρα είναι. Εμείς αυτό που κάναμε ήταν υποχρέωσή μας να ρωτήσουμε όλα τα τοπικά συμβούλια και να μας απαντήσουν τι σκέφτονται σχετικά με το θέμα. Οι απαντήσεις που πήραμε ήταν αλλού θετικές, μισές-μισές. Αλλού θετικές, αλλού αρνητικές. Τον αριθμό πείτε μου μόνο. Ναι, είναι 8 και ένα της Χερόνιας που δεν παίρνει. Έχει μελέτη. Ναι, στέκια μελέτη. Άρα είναι 8 υπέρ, 8 κατά. Ωραία. Έχετε την τοπική κοινότητα Λαφιστίου ότι γνωμοδοτεί για την παραμονή ως έχει, όμως έστειλε δεύτερη απόφαση που αναιρεί την προηγούμενη και ζητάει την αλλαγή. Εντάξει, αυτή την ενημέρωση. Κύριε... Έχουν πρώτα πολλά άδειες ταξί όλα αυτά. Άδειες ταξί. Έχουν έδρες εκεί. Υποθέτω ναι. Εγώ στο λόγο δεν έχουν έδρες όλα τα χωριά που έχουν γνωμοδοτήσει να μείνει ως έχει, δεν υπάρχουν άδειες ταξί. Ναι, αλλά... Όπως το Ακρόπολη. Ναι, αλλά μπορεί να εξυπηρετούνται από κάποιο άλλο. Αυτό λέει. Δεν έχει. Να σας πω κάτι. Ναι, αλλά εδώ λέμε είναι 8-8, γι' αυτό το συζητάμε. Λοιπόν, ναι, έκανατε ερώτηση. Λόγω σας, παρακαλώ. Πρόεδρος του Σωματείου Ταξί Λιβαδιές. Καταρχήν, πριν ξεκινήσω να εκφράσω ένα παράπονο, ζητήσαμε την εισήγηση που έχετε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο και γραπτός με αίτησή μας και δεν καταφέραμε να την πάρουμε στα χέρια μας ποτέ. Θα μας ενδιαφέρει από πριν να ξέρουμε ποιοι και τι έχουν ψηφίσει. Αυτό που φοβόμασταν όλα τα χρόνια έφτασε. Και με άποψο τρόπο και με προχειρότητα. Θα το παλέψουμε όπως κάναμε την απελευθέρωση που επιχειρήθηκε το 2011 και μας έβαλε στους δρόμους 1,5 μήνα. Ήμασταν ο μοναδικός κλάδος με απεργία 40 συνεχόμενων ημερών. Καλείστε εσείς να γνωμοδοτήσετε για το αυτονόητο που μέσα από διεργασίες τείνει να γίνει παράδομα. Υπάρχουν μεθοδεύσεις και έχουμε ισχυρές ενδείξεις γι' αυτό. Στόχος είναι η απαξίωση του επαγγέλματος έτσι ώστε εύκολα να περάσει στα χέρια λίγων. Για να δημιουργηθούν οι εταιρείες πρέπει να εξαφανιστούν οι ατομικές επιχειρήσεις. Έρχεται λοιπόν η περιφέρεια και ανοίγει ένα θέμα για συνένωση ευρών όπως προβλέπει ο νόμος. Στόχος είναι το τέλος του επαγγέλματος όπως ανέφερα και παραπάνω. Και εδώ θα σας το εξηγήσω αναλυτικά και με επιχειρήματα. Όπως λέει ο νομοθέτης προβλέπεται μία άδεια ταξί ανά 1.000 κατοίκους. Η Λιβαδιά έχει 47 ταξί και σίγουρα δεν είναι 47.000, αλλά πολύ μικρότερο. Ποιος ο λόγος τώρα να προσθεθούν 20-30 ταξί επιπλέον από γύρω, τη στιγμή που εμείς δεν χωράμε στις πιάτσες. Ο χρόνος αναμονής για μια κούρσα είναι 1,5 ώρα σε ώρες αιχμής. Και υπάρχουν στοιχεία που το αποδεικνύουν αυτό. Η πλειοψηφία των συναδέλφων χρωστάει στον ΑΕΚ και δεν μπορεί να εξασφαλίσει τα προστοζήν για την οικογένειά τους. Δεν μπορούμε να συντηρήσουμε τα αυτοκίνητά μας, πόσο μάλλον να τα αντικαταστήσουμε. Δεν μπορούμε λοιπόν να καταλάβουμε τη λογική με την οποία πρέπει να προσθέσουμε ταξί στην πόλη. Ο στόχος πιστεύω ότι είναι να τελειώσουμε όλοι μαζί. Την εποχή πριν την κρίση η άδεια κόστιζε περίπου 200.000 ευρώ. Υπάρχουν αρκετοί συναδελφοί που τα έδωσαν αυτά τα χρήματα και τα έχασαν γιατί δεν πρόκειται να κάνουν απόσβεση ποτέ. Και τα ταξί στις μικρές έδρες των χωριών στήχιζαν 5.000 ευρώ. Με ποια διαδικασία και πόσο άδικο είναι να εξισώσεις αυτές τις άδειες. Αυτή τη στιγμή το μεροκάματο είναι 30 ευρώ μεικτά. Το να γίνει μισό, ποιον θα βοηθήσει.
γιατί η εισήγηση που έχετε στα χέρια σας, αυτή από τον κύριο Βουρνάνο, λέει ότι νοιάζεται και φροντίζει για το οικονομικό όφελος των ιδιοκτητών ταξί. Στη συνέχεια η εισήγηση μιλάει και λέει για την άμεση και καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Όταν αδειάσουν τα χωριά από τα ταξί, γιατί θα αδειάσουν, αυτό είναι δεδομένο, πόσο άμεσα και καλύτερα θα εξυπηρετεί το κοινό. Θα περιμένει ο πελάτης πότε θα πάει ταξί από τη Λιβαδιά και αν υπάρχει ανάγκη, αν κάποιος είναι άρρωστος, γιατί μην ξεχνάτε ότι λειτουργούμε και σαν ασθενοφόρα και αυτό είναι γνωστό σε όλους και υπάρχει κίνδυνος αυτή η εργοπορία να κοστίσει σε ανθρώπινες ζωές. Κάθε ταξί έχει μια συγκεκριμένη έδρα και η άδεια εκδόθηκε για να εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο τόπο και τις ανάγκες της κάθε τοπικής κοινωνίας. Η συνένωση εδρών θα δημιουργήσει μόνο προβλήματα και αδικία στους κατοίκους των χωριών και αντιθέτως δεν θα βοηθήσει καθόλου την πόλη μας όπου υπάρχει ήδη υπερπληθώρα ταξί. Λέει ο εισηγητής ότι θα βελτιωθεί το μεταφορικό έργο σε συνδυασμό με την τόνωση του υγιή ανταγωνισμού. Όταν τα ταξί σε όλη την Ελλάδα, από τα μεγάλα αστικά κέντρα, από τις τουριστικές περιοχές έως και τα άγωνα κριτικά χωριά έχουν ένα ενιαίο τιμολόγιο, το οποίο καθορίζεται από το κράτος και τον εκάστοτε υπουργό, πώς μπορεί να υπάρξει υγιής ανταγωνισμός. Η εισήγηση μιλάει για το κόστος μετακίνησης των πολιτών. Ένα απλό παράδειγμα μέσω του οποίου θα καταρρεύσει και αυτό το επιχείρημα στόχος, όπου θα σας αποδείξω ότι το κόστος θα ανεβεί και σε πολλές περιπτώσεις θα εκτιναχθεί. Είναι ένας πελάτης στην Αγία Τριάδα και θέλει να πάει στην Αγία Άννα με κόστος περίπου 7 ευρώ. Τα ταξί της Αγίας Τριάδας σταθμεύουν στη Λιβαδιά. Θα καλέσει ταξί από τη Λιβαδιά, ναι, που όλο θα το βρει. Το κόστος τότε θα ανέβει στα 35 ευρώ. Ωραιότατα, έτσι. Η τελευταία άδεια ταξί που δόθηκε στην περιοχή μας ήταν στο Λαφίστο επί Δημαρχίας Παλαιολόγου και τα επιχειρήματα έκδοσης της ήταν ότι δεν υπήρχε ταξί στο χωριό και αργούσαν τα ταξί από τη Λιβαδιά. Τώρα παίρνοντας αυτό το ταξί από εκεί και φέρνοντάς το στη Λιβαδιά, αναιρούμε το λόγο ύπαρξής του. Άρα αυτή η άδεια μάλλον πρέπει να αφαιρεθεί, ειδικά για το Λαφίστιο, το οποίο ήταν το μοναδικό χωριό που άλλαξε την εισήγησή του και από αρνητική ως προς τη συνένωση την έκανε θετική. Και όλοι εσείς που είστε παρόντες και στις υπόλοιπες κοινότητες εισηγηθήκατε συνένωση εδρών, σας τονίζω ότι θα έπρεπε να το είχατε σκεφτεί πολύ καλύτερα και να νοιαζόσασταν για το καλό του τόπου σας και όχι να στοχεύετε σε ψήφους. Ακόμη, για σας το λέω, θα ήθελα να ακούσω τις σκέψεις σας και τα επιχειρήματά σας που σας οδήγησαν σε αυτή την τοποθέτηση. Λέει η εισήγηση ότι οι έδρες είναι δυνατόν να προκύψουν από συνένωση των ήδη υφισταμένων, όμορων εδρών της ιδίας περιφερειακής ενότητας. Όμορος στο λεξικό, αν κάνει μία αναζήτηση, είναι αυτός που συνορεύει. Οι έδρες λοιπόν που είναι όμορες προς τη Λιβαδιά είναι ανατολικά το Λαφίστιο, δυτικά η Ανάληψη και βόρεια η Χερόνη. Νότια δεν υφίσταται εδώ, δεν υπάρχει. Όπως καταλαβαίνετε, οι αποφάσεις που καταθέσατε για συνένωση ήταν πρόχειρες και χωρίς σκέψη και το μόνο που καταφέρατε είναι να εκτεθείτε. Δεν θέλω να δημιουργήσω αντιπαλότητες, αλλά είναι πράγματα που έπρεπε να υποθούν και ο καθένας πρέπει να αναλαμβάνει τις ευθύνες των πράξεων του. Κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι η εισήγηση του κυρίου Βουρνάνου και μέσω αυτού της περιφέρειας Θεράς Ελλάδος δίνει τη δυνατότητα να διατηρηθούν οι έδρες όσο έχουν σήμερα, όπως γράφει χαρακτηριστικά, και πιστεύω και σας παρακαλώ γι' αυτό η απόφασή σας να είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Η εισήγησή σας πρέπει να είναι η παραμονή των εδρών όσο έχουν σήμερα. Σας ευχαριστώ. Η άποψή τους είναι
να είναι υγιεία η έδρα, η λιβαδιά, και αν ναι, με ποια λογική, δηλαδή σε τι τους εξυπηρετεί. Αν όλα αυτά τα γνωρίζει ο κ. Βουρνάρος, ενδεχομένως θα πρέπει να έχει ανοίξει σαν θέμα. Και να παραμένω, δηλαδή, η πολιτική ακόμα είναι υφιστάμενη κατάσταση, ή φέρνουμε τη μελέτη και λέμε ότι οι τεχνοκράτες μας προτείνουν αυτό. Σωματείο, χαρτί από τον Δήμο να γνωματεύσετε για την πρόταση αυτή που υπάρχει από πλευρά στην περιφέρεια και την δική μας. Σας έχω ζητήσει να πείτε να εκφράσετε την άποψή σας. Μέχρι σήμερα, εγγράφω, σας έχω ζητήσει από τον Δήμο. Εμείς ήρθαμε και συμμετείχαμε στο τοπικό συμβούλιο που έγινε εδώ. Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει μια σκέψη, μια πρόταση για εσάς να υπάρξει ένας συνεταιρισμός στον ταξί και μεταξύ σας ή αν υπάρχει ένας τρόπος και στα χωριά, ένα ποσοστό δηλαδή να τους δώσει για αυτούς 5%, 10%, 2%, δεν ξέρω αν υπάρχει για να επιβιώσουν και αυτοί. Αν υπάρχει μέσα στη σκέψη σας ή κάποια μελέτη μπορεί να γίνει. Για να, και εσείς να επιβιώσετε και αυτοί δηλαδή. Το σωματείο το δικό μας αφορά αποκλειστικά και μόνο τα ταξί που έχουν έδρα τη Λιβαδιά. Οι υπόλοιποι συνάδελφοι δυστυχώς δεν έχουν σωματείο και δυστυχώς δεν μπορούν να δημιουργήσουν και σωματείο γιατί δεν βγαίνει στον αριθμό που απαιτεί ένα σωματείο για να ιδρυθεί. Τώρα, όσον αφορά την άποψή τους, δεν έχω μιλήσει με κανέναν και τους γνωρίζω τους πιο πολλούς. Φαντάζομαι ότι θα ενδιαφέρονται να έρθουν στη Λιβαδιά. Και εγώ αν ήμουν στη θέση τους, θα ενδιαφερόμουν να έρθουν στη Λιβαδιά. Εμείς δεν επικοινωνήσαμε όχι με τα τοπικά συμβούλια, ούτε νομίζω είχαμε κάποια αρμοδιότητα ώστε να επικοινωνήσουμε τα τοπικά συμβούλια. Τα τοπικά συμβούλια μιλήσαμε με τους ταξιτζίδες που έχουν στην περιοχή τους και βάσει αυτής της επαφής γνωμοδοτήσανε θετικά ή αρνητικά. Αν έχω δικαίωμα εγώ, δημότης κάτοικος Λιβαδιάς, να πάρω από την Αγία Τριάδα να με μεταφέρει. Δεν απαιτώ να είναι εδώ και εμένα είναι κάτι τη... γιατί εγώ είμαι κατά της πιάτσας των ταξί των χωριών. Αυτό... Ο κάτοικος Λιβαδιάς έχει δικαίωμα να πάρει και από κάθε χωριό έχει δικαίωμα να πάρει όποιο ταξί θέλει στο τηλέφωνο, αρκεί να επιστρέψει στην έδρα. Δεν μπορώ να το πάω πουθενά, αλλού εκτός από τη Λιβαδιά. Αυτό είναι ο νόμος της προμίσθωσης, όπου που λέει ότι ένα ταξί προμισθώνεται ή από την έδρα του και πηγαίνει οπουδήποτε ή από οποιοδήποτε μέρος και επιστρέφει στην έδρα του φορτωμένος. Δεν μπορείς, το είπα και προηγουμένως, να μιλάς για υγιή ανταγωνισμό σε ένα κλάδο που έχει σταθερό τιμολόγιο σε όλη την Ελλάδα. Η άποψη, αυτό που μου είπε να σας μεταφέρω είναι ότι πρώτον, η περιφέρεια έχει απευθυνθεί στο Πολυτεχνείο για να κάνει μια σχετική μελέτη, ένα είναι αυτό. Δεύτερο, ότι ό,τι πουν τα δημοτικά συμβούλια θα το σεβαστεί η περιφέρεια. Αυτό διαβεβαίωσε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είμαι πρωτεργάτης αυτό που θα σου πω τώρα. Ήταν δική μου ιδέα σύλληψη και βοήθεια όλων των συναδέλφων. Έχουμε κάνει μια κοινοπραξία ταξί, η οποία ασχολείται με τα μαθητικά δρομολόγια, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή ένα από τα λίγα εισοδήματα που έχουμε και βιοποριζόμαστε. Και αυτή η κοινοπραξία έχει απευθυνθεί σε όλα τα ταξί, της πρώην επαρχίας Λιβαδιάς. Θέλω λοιπόν ότι κακώς σήμερα συζητάμε χωρίς να έχουμε τη μελέτη από την περιφέρεια για το τι πρέπει να γίνει και αν θα γίνουν οι έδρες βάσει μελέτες και με ποιες προδιαγραφές από αυτούς και μετά να αποφασίσουμε. Πάμε να ρωτήσουμε. Και μία ακόμη. Δηλαδή, αν έχουν το δικαίωμα, έχει το δικαίωμα. Η νομική υπηρεσία των πολιτικών θεμάτων και κοινωνικών θεμάτων δεν τοποθετείται. Άρα, δηλαδή, μέσα στον ενιαίο Δήμο Λιβαδιάς κάνουμε διάκριση τώρα. Αυτό, καταλάβατε αυτήν την απάντησή μου. Όχι, λέω. Άλλη ερώτηση. Άλλη ερώτηση. Μέσα στον ενιαίο Δήμο Λιβαδιάς, δηλαδή, θα έχουμε 10 έδρες.
τώρα. Τι ερώτηση είναι τώρα που κάνετε. Σε έναν εγγυαίο Δήμο Λιβαδιάς. Υπήρχαν διαδρές, έγινε συνέδραση με το Πελιγράδι, υπήρχαν διαδρές στα πρώην, στους πρώην Δήμους. Οι Δήμοι αυτοί συνενώθηκαν. Και γίναμε όλοι Δήμο Λιβαδιάς. Θα υπάρχουν 10 πολλές έδρες. Ναι, μία κάμερα στην αυτή και άλλη με μία. Όχι, σα απαντάω αμέσως. Το δικό μου το ταξί είναι έδρα Λιβαδιάς. Δύο, ένα παράπονο. Τώρα από εκεί και πέρα τα χρήματα, καλό κάνουν και τα παίρνουν. Γιατί λέμε στα χωριά έχει 5.000 και στη Λιβαδιά έχει 100-200. Ποιο το κρίνει. Πάει αυτό. Τώρα αν θα έρθουν τα χωριά μέσα. Δεν είναι σίγουρο ότι θα έρθουν μόνο τα χωριά μέσα. Και τα ταξί τη Λιβαδιά θα μπορούν να έρθουν στα χωριά να κάνουν. Σα παρακαλώ. Όχι, για να μην είναι θα έρθουν μόνο τα ταξί τη Λιβαδιά. Σα παρακαλώ. Δεν θα έρθουν μόνο τα ταξί τη Λιβαδιά. Αφήστε να. Σας παρακαλώ. Εντάξει, ναι, εύλογο το ερώτημα. Τι να κάνω στα χωριά. Έχει έτσι τα χωριά, τι να κάνω στα χωριά. Πράγματι, σου εδώ θα ακουστούν όλες οι απόψεις. Πρώτα-πρώτα ακούστηκαν οι δικές σας, με όσο χρόνο θέλατε. Μην το. Εντάξει. Λοιπόν, ωραία, εγώ επειδή έχω ερχόταν ταξιδί που ο κύριος δεν ξέρω κανένα αδερφός και αν έχουν το ίδιο ταμείο ή αν έχει αδερφό, δεν με αφορά. Δεν το πάμε έτσι. Εγώ δεν θα τα απέχω από την κυκλοφορία στο θέμα, αλλά δεν μπορεί να μου απογορεύσει κανένα να πούμε κάτι πέντε πράγματα. Ναι, έχετε δίκιο κύριε Δημήτρη. Στους Δήμους που γίνανε συνενώσεις. Άρα δηλαδή τους περιφερειακούς Δήμους που κάναμε συνένωση στον κεντρικό Δήμο, τους έλαβε μόνο για κάποιους δεν ξέρω γιατί. Κρατικός Δήμος, ότι ξαφνικά γινόμαστε ένα κεντροπαρικό σύστημα που όλα είναι στη Λιβαδιά. Όχι! Είπα ότι υπάρχουν τοπικά συμβούλια και ελπίζω, απαντώ και σε μία ερώτηση, ελπίζω οι τοπικοί εκεί να ήρθαν σε συνεννόηση και σε διάλογο με τα τοπικά ταξί. Η Δημοτική Αρχή λοιπόν, με την εισήγησή της έχει τοποθετηθεί. Είναι υπέρ της άποψης των επαγγελματιών εδώ. Το είπα κι εγώ, αλλά καλή να το διευκρινίσουμε ακόμα μία φορά. Και να το πάμε και λίγο και πέρα, τα χωριά όλε οι υπηρεσίε φύγανε. Άρα τα ταξί να σώσουν την κατάσταση. Τα χει ταξί, το χει ένα, το χει άλλο. Αν είναι να διαλύσει ο Καλλικράτη, ποιε υπηρεσίε μια στα χωριά. Και νομίζω ότι και δικό σα αίτημα θα ήταν ότι και αφού θα έρθει η μελέτη λοιπόν, αν είναι διαφορετική από την απόφαση την οποία θα πάρουμε εμεί, εκεί μαζί εμεί θα διεκδικήσουμε να παραμείνει αυτή η απόφαση. Ή ψηφίζουν στο να παραμείνει ως έχει. Υπέρ. Κατά. Λευκά. Λευκό. Όχι. Ομόφωνα. Απέχει. Ο κύριος Δελής.